Λοιπόν, μένουμε στο ότι ο κύριος Σόιμπλε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, έχει ζητήσει, φαίνεται, ή μάλλον θα ζητήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, την εθελοντική στήριξη των τραπεζών να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα. Θα έχει λοιπόν τηλεφωνικές συνομιλίες με τους διοικητές των γερμανικών τραπεζών για να τους παροτρύνει να επενδύσουν στο ελληνικό χρέος. Ο στόχος είναι να πετύχει, να δεσμευτούν οι τράπεζες, οι γερμανικές, ότι θα αγοράσουν ελληνικά ομόλογα, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά ομολόγων, η δευτερογενής, και στη συνέχεια να μπορεί η Ελλάδα να βγαίνει μόνη της στις αγορές. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Προκειμένου να αλλάξει και το κλίμα, καθώς βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, είδαμε και στο βίντεο ότι το 53% των Γερμανών θα συμφωνούσε για τη βοήθεια στην Ελλάδα εάν συμμετείχαν και οι τράπεζες, τις οποίες θεωρούν και υπεύθυνες για την κερδοσκοπία σε βάρος της Ελλάδος οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τώρα, όσον αφορά στο ποσό, έχουμε νέα εκτίμηση από την Goldman Sachs. Ανεβάζει το ποσό λοιπόν της βοήθειας στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ στην τριετία. Το μήνυμα, όπως υποστηρίζει ο επικεφαλής αναλυτής της Goldman Sachs, που θέλουν να στείλουν οι Ευρωπαίοι με αυτό το μεγάλο ποσό στις αγορές, είναι ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη δευτερογενή αγορά. Η ελληνική κυβέρνηση θα τα καταφέρει μόνη της.